Έβαλαν τις τελευταίες πινελιές και οι επιχειρηματίες της εστίασης άνοιξαν τα καταστήματά τους, βάζοντας τραπεζοκαθίσματα αποκλειστικά στους εξωτερικούς χώρους μετά από 6 μήνες απραξίας. Επίσημη πρώτη σήμερα για τα μαγαζιά εστίασης και οι πρώτοι πελάτες έχουν κάτσει ήδη στα τραπέζια απολαμβάνοντας τον πρωινό καφέ τους. Οι πρώτοι πελάτες κατέφτασαν στα μαγαζιά εστίασης για να απολαύσουν έπειτα από τόσο καιρό έναν καφέ ή το αγαπημένο τους πρωινό. Επιτέλους, με προσοχή βέβαια. Μια χαρά είναι, το περιμέναμε. Ωραία. Και απολαμβάνετε το καφεδάκι. Ασφάλεια, αποστάσεις, μια χαρά είναι, πρέπει να έχει γίνει εδώ και καιρό. Είναι μια εμπειρία καινούρια, όλα τα μαγαζιά ουσιαστικά ξεκινάνε από το μηδέν. Από θέμα προσωπικού, από θέμα προμηθειών, ήταν και δύσκολες ημέρες. Με το χαμόγελο στα χείλη και οι επιχειρηματίες ανέβασαν τα ρολά περιμένοντας τους πρώτους πελάτες να γεμίσουν τα μαγαζιά τους. Αποστάσεις και αντισηπτικά πάνω στα τραπέζια είναι αυτό που βλέπει κανείς με μία πρώτη ματιά στις καφετέριες του Ηρακλείου. Παρόλο που το άνοιγμά μας ήταν ευνίδιο και δεν περιμέναμε ότι θα ήταν αμέσως μετά το Πάσχα, παρόλα αυτά εμείς προσπαθήσαμε οι περισσότεροι από εμάς να είμαστε έτσι όπως πρέπει να είμαστε στις θέσεις μας, να έχουμε φτιάξει τα μαγαζιά μας, να έχουμε προετοιμαστεί όσο μπορούσαμε ο καθένας μας. Ο μεγάλος βραχνάς όμως για τους ιδιοκτήτες μαγαζιών αλλά και για τους πολίτες δεν είναι άλλος από το μέτρο για την απαγόρευση της μουσικής. Η αλήθεια είναι ότι αυτό ήταν κάτι το οποίο εξόργησε τους περισσότερους από εμάς, διότι θεωρούμε ότι η μουσική δεν είναι κάτι το οποίο δημιουργεί πρόβλημα. Παρά τα αυτά όμως από τη στιγμή που οι άνθρωποι της υγείας κρίνουν ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί εξάπλωση, εμείς αυτό που πιστεύουμε είναι ότι θα είναι κάτι προσωρινό, θα είναι κάτι για μερικές μέρες, δεν νοείται να ανοίξει ο τουρισμός και να είναι έτσι τα μαγαζιά μας χωρίς μουσική. Δεν νομίζω ότι η μουσική αν παίζει στα μαγαζιά θα προξενεί περισσότερες ιώσεις. Δεν ξέρω, είναι κάποια πράγματα που μας ακούγονται παράξενα. Ίσως δεν γνωρίζουμε. Πολύ ευχάριστο είναι, είμαστε χαρούμενοι που βγήκαμε έξω. Όλα καλά. Την ίδια ώρα πολλά είναι εκείνα τα μαγαζιά τα οποία δεν άνοιξαν σήμερα, είτε επειδή δεν είχαν προλάβει να ετοιμαστούν, είτε γιατί δεν διαθέτουν εξωτερικούς χώρους. Είναι κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι θα ανοίξουν μετά τις 5 του μήνα και όχι σήμερα. Βλέπω όμως ότι αρκετοί είναι ήδη στις επιχειρήσεις του σήμερα. Είχαν με αγωνία περιμέναν αυτή την μέρα να ανοίξουν. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει σε πρώτη φάση να κάνουμε είναι να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας και τους πελάτες μας. Μια χαρά όλα. Ξεκινάμε σιγά σιγά. Και μόνος ξύπνησα και πήγαμε να πάμε ένα καφέ να περπατάμε. Όταν είδα που έχουν ανοίξει, είπα όχι παιδιά θα κάτσουμε. Χρειάζονται, τα μέτρα χρειάζονται. Πιστεύω ότι οι ειδικοί ξέρουν τι κάνουν. Σε πολλά μαγαζιά πάντως οι κρατήσεις είναι δεκάδες. Μάλιστα όπως επισημαίνουν οι επιχειρηματίες από την πρώτη στιγμή που γνωστοποιήθηκε η ημερομηνία ανοίγματος της εστίασης, τα τηλέφωνα πήραν φωτιά. Ο κόσμος έχει εξουθενωθεί ψυχολογικά όλο αυτό το καιρό με το να είναι κλεισμένος, να μην μπορεί να βγει, να μην μπορεί να πάει σε ένα εστιατόριο, να μην μπορεί να πιει ένα καφέ. Άρα λοιπόν μοιραία όλοι αυτοί που ανοίξανε και έχουν τις προδιαγραφές να ανοίξουν, έχουν κρατήσεις και περιμένουν κάποιους ανθρώπους να τους τιμήσουν και αυτοί οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να πάνε. Άρα υπάρχει αυτό που λέτε. Ξέρω πάρα πολλά μαγαζιά τα οποία έχουν κρατήσεις από τις προηγούμενες μέρες. Μία νέα αρχή γίνεται σήμερα λοιπόν για την εστίαση, με τους ιδιοκτήτες των μαγαζιών να ελπίζουν ότι αυτή θα είναι και η τελευταία φορά που μπαίνουν σε μία τέτοια δυσάρεστη διαδικασία.